δεν είχα καμία απολύτως δυσκολία να επικοινωνήσω με τον κύριο Νικολούτσο. Ο κύριος Νικολούτσος ήταν παλιός μου συνεργάτης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δήμαρχος πετυχημένων τεχνικών υπηρεσιών, τώρα πρόεδρος του Επιμελητηρίου και εγώ είχα θητεία κύριος Διευθυντής. Έχουμε πολλούς κοινούς τόπους. Δεν αμφίβαλα ποτέ ότι το ενδιαφέρον του για τον τόπο ήταν συγκεκριμένο, δεδομένο και εδράζεται πάνω σε κοινές λογικές. Και γι' αυτό υπηρετήσαμε μαζί τον τόπο σε καιρούς δύσκολους και αφήσαμε έργο για εκείνη την περίοδο. Σήμερα ήθελα να ενημερωθεί για το πώς έχουν τα δημοτικά πράγματα μετά από τη δύσκολη περίοδο που είχαμε από τις οικονομικές εθνικές δυσκολίες. Του εξήγησα ότι πώς φτάσαμε από τα capital control στη σημερινή καλή εικόνα οικονομική του Δήμου, για το τι οικονομικά θέματα έχουμε, το πώς εξελίσσονται τα διάφορα έργα τα οποία έχουν δημοκρατηθεί. Οφείλω σε αυτό το τομέα να πω ότι γνωρίζω περισσότερα από όσα του έλεγα, γιατί είναι μηχανικός και το κατέχει το σύστημα καλά. Και από εκεί και πέρα δεν προχωρήσαμε σε τίποτα άλλο. Μείναμε στο να έχουμε άσπαση την επιθυμία του να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της πόλης μας και οι δυο μας. Και πιστεύω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, ότι μακάρι να υπάρχουν πολλοί που συμπολίτες μας που να έχουν τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες απόψεις με αυτές που έχουμε κι εμείς. Τον καλωσορίζω ακόμα μια φορά, τον ευχαριστώ που ήρθε και έχουμε καιρό να σκεφτούμε για όλο. Είχαμε μια επικοδομική συνεργασία με τον Δήμαρχο της Πρωτεύουσας της Ηλίας. Η πρόοδος της πόλης, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει πολύ με την πρόοδο όλης της αντιπεριφέρειας του παλιού νομού της Ηλίας. Είναι θέματα που αφορούν όλους, γιατί πολλές από τις δράσεις που γίνονται στον πύργο είναι συνδεδεμένες με την Ολυμπία, για παράδειγμα, συνδεδεμένες με τα άλλα αστικά κέντρα και οπωσδήποτε οι ενέργειες που θα γίνουν εδώ νομίζω ότι ρυμοκούν όλη την Ηλία προς τα πάνω. Είμαστε σε μια φάση που και η Ηλία επιδιώκει να βρει τη δικιά της ταυτότητα στο νέο οικονομικό χώρο που διαμορφώνεται και πιστεύουμε ότι ο ρόλος της πρωτεύουσας είναι καθοριστικός για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια εδώ για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα μέσα από τις συνθήκες δεν έχουν δημιουργηθεί και νομίζω ότι στο καινούργιο περιβάλλον μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη πόλη.